Τώρα μαζί μας, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι θα γίνει με τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Τις περιμέναμε σήμερα. Ήρθαν όλα όπως ήρθαν στην χώρα μας, στην επικαιρότητα, και θα γίνουν αύριο. Αύριο νωρίς το μεσημέρι αναμένεται τελικά να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό να εξαγγέλει τα νέα περιοριστικά μέτρα ΣΥΑ. Και τι ξέρουμε γι' αυτά. Σε αυτά, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, θα είναι το κλείσιμο της εστίασης στις πορτοκαλί και κόκκινες περιοχές. Εντελώς, χωρίς ωράριο. Το είχαμε αναφέρει και χθες στο δελτίο ειδήσεων του Sky. Τελικά προκρίθηκε αυτό το σενάριο. Επίσης, θα κλείσουν γυμναστήρια, θα κλείσουν αίθουσες ψυχαγωγίας, σινεμά, θέατρα. Οι εστίες που θεωρούνται ότι βοηθούν στην υπερμετάδοση του ιού. Ταυτοχρόνως, φαίνεται να φεύγει από το τραπέζι η απαγόρευση μετακίνησης από νομό σε νομό. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να προκρίνεται. Μένει να δούμε κατά πόσον θα έρθει νωρίτερα η απαγόρευση κυκλοφορίας. Είναι σήμερα στις 12.30. Είναι πολύ πιθανό να το δούμε αυτό να έρχεται νωρίτερα στις 11 ή στις 10. Θα τα ακούσουμε αύριο από τον Πρωθυπουργό. Και μάσκες παντού στη χώρα. Μάσκες παντού, ακόμη και στις πράσινες περιοχές πλέον. Θα είναι υποχρεωτικές τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους. Ενώ δεν θα έχει μόνο περιοριστικά μέτρα το διάγγελμα του Πρωθυπουργού. Θα ακούσουμε και πώς θα στηριχθούν αυτοί που πλήττονται από αυτούς τους νέους περιορισμούς για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Σε ευχαριστούμε.